το quiz μας, ρε Γιώργο. Α, ναι, εξάσα. Quiz, δεν ξέρω. Ποιο πρόσωπο ονειρεύεται να πάρει τη θέση του Αντώνη Ρέμου στο Voice. Κρυφή φωτογραφία, να τη δούμε. Εδώ, από το News Pistol του Λεβιδάκη φωτογραφία, παρακαλώ πολύ. Ο Νίκος Βέρτης. Έχασες. Ο Μαζονάκης, ο Μαζονάκης. Έχασες. Ο Χατζηγιάννης. Έχασες. Μέρη. Η Πάολα. Έχασες. Αφού λέμε άντρας. Είναι άντρας. Είναι πολύ στα πάνω του τώρα, γίνεται χαμός μαζί. Ο Σκηνάς. Ο Λαβρέκης Μαχαιρίτσας. Γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός και όλοι οι έντεχνοι τον κράζουν. Όλοι οι έντεχνοι τον κράζουν. Όλοι οι έντεχνοι τον κράζουν. Ναι. Όλοι έδεχνουν τον κράζουν, ναι. Και όλοι ο Σαγιαννάκης. Ο Σαγιαννάκης. Όχι. Έλα, ωραία, να δούμε ποιος είναι. Ποιος είναι, ποιος είναι, ποιος είναι. Πάμε στην αποκάλυψη. Άντε, ρε, δείτε. Ο Παντελής Παντελίδης. Παντελής Παντελίδης. Του πάει η Θεσούλα να τολμήσω να πω. Έτσι. Για εικόνα. Κοίτα, θα σας πω τώρα κάτι. Είναι φίλοι με το Ρέμο. Πολύ. Γιατί αν πήγαινε ο Ήξτη Χάρπαστος Φουφουτίδης και καθόταν στην καθαρέκα του Ρέμου, μπορεί και να παρεξηγεί το Ρέμο. Λέω εγώ, δεν ξέρω. Πολύ μπορεί. Καλά, λες. Πάρα πολύ καλά. Λογικό είναι αυτό. Συγγνώμη, ενώ ο Παντελής τώρα είναι έτοιμο για να κάνει και τον κριτή. Όχι, μωρέλα τώρα. Άλλο σου λέω εγώ. Σε παρακαλώ. Είναι φίλοι. Εγώ σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ο Ρέμο έχει πάει και τον έχει δει. Έχουν κάτι στο καμάρι. Θυμάσαι που είχαν κάνει και μαζί tweet. Μπράβο. Να ότι μαζέψουν που. Ενώ ρε παιδί μου ότι ο Ρέμο τώρα εντάξει είναι το νούμερο ένα. Αν πάει, ξέρω εγώ, ο Ήξτρι το κλασάτο ένα που ζούκε κάτι στην καρέκλα του και το δείξει ότι και καλά. Μπορεί να μην το άρεσε του Ρέμου. Αυτό λέω. Ρε παιδί μου, το πέρα. Αρέσει αυτή η κουβέντα. Δεν σε πείθω. Όχι, εγώ δεν θέλω να πω. Τι, πες. Τον έχει ακούσει αγόρι μου. Δεν πες, παιδί μου. Δεν θέλω να πω κάτι. Δεν μας μιλάς. Δεν μας παίρνει στο θέατρο. Δεν μας παίρνει στο θέατρο. Άντε, μωρέ. Τον κάλεσα απόψε στη Βανδί μου. Μαζί με τη Φουρέιρα θα ετοιμάζουν. Έλα, έλα.